δεν γίνονται. Σειρά έχει τώρα ο καθηγητής της πληροφορικής, κύριος Πότιος Φωτεινάκης. Παρακαλούμε να ανέβει στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Η δική μου ομιλία θα είναι καθαρά από τεχνολογικής απόψεως, μιας και αυτό έχω σπουδάσει και με αυτό ασχολούμαι. Θα αναφερθώ στις επιστήμες και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στις διαδικασίες της μέλουσας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που οι κυβερνώντες θέλουν στα νικά να μας επιβάλλουν. Όπως θα παρατηρήσετε και από τον τίτλο της ομιλίας μου, φαίνεται να παίζουμε τις λέξεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, οφείλω να αποσαφηνίσω τις έννοιες, δίνοντας τους απαραίτητους ορισμούς. Παρακαλώ, δώστε προσοχή και ελπίζω το διάλειμμα που μεσολάβησε να σας έχει ξεκουράσει αρκετά, ώστε να μην η ορολογία σας πέσει πολύ βαριά. Λοιπόν, η κυβερνητική, cybernetics είναι ο ξενικός όρος, είναι το επιστημονικό πεδίο που μελετά την επικοινωνία και τον έλεγχο στους ζωντανούς οργανισμούς και στις μηχανές που ο άνθρωπος έχει εφεύρει και κατασκευάσει. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη κυβερνήτης, που είναι το πιδάλιο της βάρκας. Ο Πλάτωνας πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο κυβερνητική πριν 2,5 χιλιετίες, εννοώντας με αυτόν την τέχνη της διακυβέρνησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διακυβέρνηση και η κυβερνητική έχουν τελικά κάτι κοινό που δεν είναι άλλο από την τέχνη του να διαχειρίζεται κανείς με τον καλύτερο τρόπο συστήματα υψηλής πολυπλοκότητας. Δεύτερος ορισμός. Η επιστήμη της πληροφορικής, informatics, μελετά τη δομή, την αλγοριθμική συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις φυσικών και τεχνητών συστημάτων τα οποία αποθηκεύουν, έχουν πρόσβαση, επεξεργάζονται δεδομένα, υπολογίζουν και επικοινωνούν την εξαγόμενη πληροφορία. Η πληροφορική μελετά επίσης τις υπολογιστικές, γνωστικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. Από τους παραπάνω δύο ορισμούς βλέπουμε την εγκύτητα και τη συγγένεια που έχουν οι δύο έννοιες και πώς η κυβερνητική χρησιμοποιεί άμεσα την πληροφορική για τους σκοπούς της. Η στενή αυτή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών μας διευκολύνει να αναφερθούμε στην επόμενη έννοια που περιέρχεται και στον τίτλο της σημερινής ημερίδας. Αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λόγω της όλο και μεγαλύτερης εμπλοκής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, λεγόμενες TAP-PE, στην καθημερινή μας ζωή, οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης ενός κράτους έχουν υιοθετήσει και αυτές με τη σειρά τους τον ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο διεκπαιρέωσης πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τους πολίτες της. Την ενοποίηση όλων αυτών των ηλεκτρονικών λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, οι ίδιοι οι κυβερνώντες αποκαλούν ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την παρουσιάζουν ως την καλύτερη λύση για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας μέσω της, ανοίγω εισαγωγικά, απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Από τις δύο διαβουλεύσεις που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα, μάθαμε ότι σε πρώτη φάση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα χρησιμοποιηθούν έξυπνες κάρτες, δηλαδή κάρτες που θα εμπεριέχουν πλυνθείο ίσον μικροεπεξεργαστή
για τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, φορείας, ταυτότητας, διαβατηρίου ή εργαζομένου κλπ. Επ' αυτού θα μας αναπτύξει διεξοδικότερα ο κύριος Ταβαμόπουλος. Στο επόμενο στάδιο, οι διάφορες αυτές κάρτες θα ενοποιηθούν σε μία υπερκάρτα. Ακόμα δεν έχουν δοθεί όμως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πληνθείων. Το αν θα είναι τύπου επαφής, και θα εξηγήσουμε, ή θα είναι χωρίς επαφή, αλλά μέσω ραδιοσυχνοτήτων RFID. Ελπίζω να βλέπετε τι ακριβώς προσπαθώ να σας πω. Τα πληθεία επαφής είναι αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται το ποντίκι, φαίνεται. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα πληθείο RFID με την κεραία του, το οποίο βρίσκεται κάτω από μια κάρτα. Αυτή εδώ συγκεκριμένα είναι της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Λοιπόν, ας δούμε όμως τι είναι η τεχνολογία επικοινωνίας RFID. Μιας και θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την τεχνολογία επικοινωνιών RFID, θα εξηγήσω μερικές ακόμη βασικές έννοιες που θα χρειαστούμε για τη συνέχεια. Ξέρουμε ότι για να υπάρξει επικοινωνία χρειάζεται κάποιος να εκπέμψει ένα μήνυμα, ο πομπός, και κάποιος άλλος να το λάβει, ο δέκτης. Όταν το μήνυμα ληφθεί, αντιστρέφεται η διαδικασία και ο πρώην δέκτης γίνεται τώρα πομπός και στέλνει την απάντηση στον πρώην πομπό που τώρα γίνεται δέκτης της απάντησης. Κατανοητό? Η τηλεπικοινωνία μέσω ραδιοσυχνοτήτων επιτυγχάνεται χάρη σε δύο βασικά και αλληλοσυμπληρούμενα φυσικά φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού και της επαγωγής. Το κύκλωμα του πομπού τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα και μέσω της κεραίας του παράγει και εκπέμπει κατάλληλα διαμορφωμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ορισμένης συχνότητας, τα οποία και μεταφέρουν ένα μήνυμα, το μήνυμα. Τα κύματα αυτά ταξιδεύουν σε μικρή μεγάλη απόσταση μέχρι να τα συλλάβει η αντίστοιχη κεραία στο κύκλωμα του δέκτη. Εκεί μέσω του φαινομένου της επαγωγής παράγεται ή σωστότερα επάγεται ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο αποδιαμορφώνεται και έτσι έχουμε το αρχικό μας μήνυμα. Αμέσως μετά βέβαια η διαδικασία αντιστρέφεται όπως περιέγραψα προηγουμένως για να σταλεί απάντηση. Τώρα, το RFID είναι ακρονίμιο του αγγλικού όρου Radio Frequency Identification. Στα ελληνικά έχει αποδοθεί σαν ραδιοσυχνική αναγνώριση. Αποτελεί λοιπόν ένα ευφυές, θα έλεγα, αμάλγαμα της σύγχρονης μικροηλεκτρονικής νανοτεχνολογίας στην κατασκευή των πληνθείων, των μικροεπεξεργαστών, αυτά που λένε τσιπάκια, και της αντίστοιχης ηλεκτρονικής τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων και τηλεπικοινωνίας. Ένα οποιοδήποτε σύστημα RFID αποτελείται από δύο ξεχωριστές και σε απόσταση μεταξύ τους ηλεκτρονικές μονάδες. Η μία εκτελεί χρέη αναγνώστη, να σας πω και το αγγλικό, Interrogator Base Station λέγεται, και η άλλη χρέη ετικέτας ή Transponder Tag λέγεται. Η μονάδα λοιπόν του αναγνώστη εδώ επεξηγώ τι είναι το εξεπαφής πληθείο. Εντάξει. Η μονάδα του αναγνώστη μπορεί να κατασκευαστεί ως μια φορητή συσκευή χειρός ασυνεχούς λειτουργίας, όπως βλέπουμε εδώ, μέσω της σκανδάλης που έχει ο χειριστής. Στο συγκεκριμένο εδώ περιλαμβάνει και τον κλασικό αναγνώστη ενός barcode.
Η δεύτερη συσκευή μπορεί να είναι ως σταθερή κατασκευή συνεχώς όμως λειτουργίας. Εντάξει, εδώ βλέπουμε μία που είναι επιτραπέζια και μία η οποία έχει τον τύπο μιας πύλης που διωχόμαστε. Αποτελείται λοιπόν η μονάδα των αγνώστη από δύο ενεργά ραδιοσυσμικά κυκλώματα, ενός κομπού και ενός δέκτη, που λειτουργούν σε καθορισμένη συχνότητα και έχουν ορισμένη ισχύ και εμβέλεια. Η μονάδα της ετικέτας, tag, περιλαμβάνει ένα κύκλωμα κομπού και ένα κύκλωμα τροφοδοσίας. Και υπόψη είναι ότι η ετικέτα είναι αυτή που θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις κάρτες, τις λεγόμενες προσωπικές εξυπηρέτειες κτλ. Περιλαμβάνει λοιπόν ένα κύκλωμα πομπού και ένα κύκλωμα τροφοδοσίας. Εάν η κάρτα ή το τσιπάκι της ετικέτας είναι παθητικής λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτει αυτόνομη παροχή ενέργειας, μέσω μιας μπαταρίας για παράδειγμα, αλλά το ρεύμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει παράγεται μέσω της λεγόμενης επαγωγικής σύζευξης. Το αναγνώστη και της ετικέτας. Αυτό γίνεται ως εξής. Εδώ βλέπουμε ετικέτες, εντάξει, RFID. Στο αυτό το μέρος εδώ, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται σε βιβλιοθήκες, σε βιβλία, σε προϊόντα. Εντάξει. Και αυτή εδώ είναι αυτή που είχαμε δει προηγουμένως, που χρησιμοποιείται σε μία κάρτα. Προσέξτε λίγο αυτό το διάγραμμα. Μόλις η ετικέτα είναι αυτό το μικρό κυκλωματάκι στο πάνω μέρος, εκεί που λέει το βελάκι, που λέει ποινή κεραίας ετικέτας. Λοιπόν, μόλις η ετικέτα βρεθεί μέσα στο ενεργειακό πεδίο του αναγνώστη, που είναι στο κάτω μέρος, και παραμείνει σε αυτό όμως για ορισμένο διάστημα, στην κεραία του κυκλώματος τροφοδοσίας της ετικέτας, το πάνω μέρος, δημιουργείται μία τάση εξεπαγωγής που διατηρείται σταθερή από το κύκλωμα τροφοδοσίας. Η σταθερή αυτή τάση ενεργοποιεί το πλυνθείο, το τσιπάκι, το μικροεπεξεργαστή, δημιουργώντας έτσι μία αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ αναγνώστη και ετικέτας βάσει ενός καθορισμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Η πρώτη πληροφορία που επιστρέφει η ετικέτα είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που διαθέτει, καθώς και άλλα δεδομένα που τυχόν τη συστηθούν από τον αναγνώστη και τα έχει αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της. Οι RFID ετικέτες παθητικής λειτουργίας είναι φαίνεται ο δείκτης. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κύκλωμα της ετικέτας. Αυτό που περιλαμβάνεται σε μια κάρτα, δηλαδή ή σε ένα βιβλίο ή σε ένα προϊόν. Και αυτό εδώ είναι το κύκλωμα του αναγνώστη. Αυτές είναι οι δύο κεραίες που υπάρχουν εσωτερικά, δεν φαίνονται απ' έξω δηλαδή. Τώρα, πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση. Είπα προηγουμένως ότι το κύκλωμα δημιουργεί ένα ενεργειακό πεδίο που διαπερνάει και την κεραία της ετικέτας. Αυτό δημιουργεί μία τάση, για όσους ξέρουν μαθηματικά ή φυσική, αυτής της μορφής. Το V0 είναι η τάση που δημιουργεί και τροφοδοτεί και δίνει ρεύμα στην κάρτα ή στο RFID τσιπάκι, ας πούμε. Εξαρτάται, βλέπετε, από τη συχνότητα της επικοινωνίας, του σήματος που στέλνει ο αναγνώστης, εξαρτάται από τον αριθμό περιστροφών του ποινίου της κεραίας. Βλέπετε εδώ. Αυτά εδώ είναι οι περιστροφές του ποινίου της κεραίας. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ.
εξαρτάται από την επιφάνεια, όπως βλέπετε, το εμβαδόν της κεραίας σε τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, αν θέλουμε να έχει μεγάλη εμβέλεια ο αναγνώστης, μπορούμε να βάλουμε μια πολύ μεγάλη κεραία και θα επιτύχουμε τη διασύνδεση, άρα και την παρακολούθηση για την οποία μας μίλησε ο νομικός μας εδώ, κύριος Χρήστος. Έναν αριθμό Q, όπως βλέπετε εδώ, που είναι ο συντελεστής ποιότητας του κυκλώματος, το οποίο είναι ένας αριθμός που καλό είναι να είναι μεγαλύτερος του 40 και με θεωρητικό μέγιστο του 100. Δεν φτάνουμε ποτέ εκεί. Β0, όπως βλέπετε εδώ, είναι η ισχύς του εισερχόμενου κύματος, δηλαδή αυτό που εκπέμπεται από τον αναγνώστη. Εντάξει, όσο πιο ισχυρό είναι, τόσο πιο μεγάλη εμβέλεια είναι. Και α είναι η γωνία μεταξύ των δύο κεραίων. Δηλαδή, αν είναι παράλληλες οι δύο κεραίες, έτσι, η γωνία είναι 0. Επομένως, έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή, ας το πούμε, ισχύ. Τώρα, αν η γωνία αυτή αλλάξει, θα έχουμε κάτι τι λιγότερο. Αρκετό με αυτό σας άλυσα. Λοιπόν, μείναμε στο λέγαμε ότι η ΑΕΔ της παθητικής λειτουργίας είναι μικρού μεγέθους και πάχους, όπως το είδαμε στις φωτογραφίες, και είναι εύκολο να τις κρύψουμε στην εσωτερική επιφάνεια πλαστικών καρτών, ετικετών βιβλίων, καταναλωτικών αγαθών, ακόμα και χαρτονομισμάτων. Η ευκολία συγκάλυψής τους φαίνεται και από το γεγονός και του μεγέθους τους δηλαδή, φαίνεται από το γεγονός ότι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Bristol της Αγγλίας κόλλησαν επιτυχώς μικροσκοπικές RFID ετικέτες σε ζωντανά μερμήγκια, έτσι ώστε να μελετήσουν τις συμπεριφορές τους. Οι RFID ετικέτες κυκλοφορούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους και προσθέξτε το αυτό να δείτε, ανάλογα με το είδος των πληθείων των μικροεπεξεργαστών που περιέχουν. Ο συνηθέστερος τύπος ετικετών είναι ο RO, Read Only, όπου τα δεδομένα εγγράφονται κατά το στάδιο κατασκευής και είναι αδύνατο να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν. Ο δεύτερος τύπος είναι ο WORM, WORM, στον οποίο μπορούμε να εγγράψουμε τα δεδομένα μία και μόνη φορά και κατόπιν είναι αδύνατο να τα τροποποιήσουμε. Και ο τρίτος τύπος είναι ο RW, Read Write δηλαδή, τα δεδομένα του οποίου μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε όσες φορές θέλουμε, εφόσον η ετικέτα βρίσκεται στην εμβέλεια του αναγνώστη. Από τις διαβουλεύσεις ακόμα δεν ξέρουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των πληθείων. Μπορεί κάλλιστα να είναι ο τρίτος τύπος, ο επαναπρογραμματιζόμενος. Επομένως, μπορούν να αφαιρέσουν και να προσθέσουν ό,τι θέλουν, εφόσον είμαστε μέσα στην εμβέλεια των αναγνώστων. Εκτός λοιπόν των ετικετών RFID παθητικής λειτουργίας με εμβέλεια εκατοστών έως 4 μέτρων, αυτά είναι ενδεικτικές τιμές. Γιατί αν ο αναγνώστης είναι αρκετά ισχυρός, με ισχυρή κεραία, καλής ποιότητος, μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε αποστάσεις 90 μέτρων ή και παραπάνω. Αν λοιπόν δεν είναι παθητικής λειτουργίας, αλλά είναι ενεργής λειτουργίας, που σημαίνει ότι ενσωματώνουν τη δική τους πηγή ενέργειας, συνήθως μια μπαταρία, διαθέτουν μεγαλύτερη εμβέλεια μέχρι και 90 μέτρα, αλλά λόγω μεγέθους έχουν περιορισμένη χρήση. Δεν μπορούν να μπουν σε κάρτο δηλαδή, δεν μπορούν να μπουν να συγκαλυφθούν εύκολα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις ετικέτες RFID είναι τα κενά ασφάλειας που έχουν. Με το πιο συνηθισμένο αυτό της μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης των αποθηκευμένων στοιχείων του κατόχου ή και της υποκλοπής της ταυτότητας, με εξοπλισμό κόστους μόλις 200 ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι υπάρχουν αναγνώστες RFID που προσαρμόζονται σε συσκευές iPhone ή iPad. Εδώ οφείλω να
Τονίζω ότι οι ετικέτες RFID έχουν χωρητικότητα μέχρι και 8 kilobyte. Αρκετό χώρο δηλαδή για όλες τις προσωπικές λεπτομέρειες του κατόχου, μιας ψηφιακής φωτογραφίας προσώπου και άλλων βιομετρικών στοιχείων που θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν μέσα. Και αν είναι το τσιπάκι τύπου επαναπρογραμματιζόμενου, δεν θα έχουμε ιδέα αν έχουν μπει ή δεν έχουν μπει μέσα τα στοιχεία αυτά. Τα θέματα ασφάλειας των ετικετών RFID αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας τεχνικές μερικής συγκάλυψης του αριθμού αναγνώρισης, καθώς και με τεχνικές ενισχυμένης κρυπτογράφησης. Το πρόβλημα όμως με αυτές τις μεθόδους είναι ότι κοστίζουν πολύ περισσότερο και χρειάζονται μεγαλύτερη ισχύ λειτουργίας του πληνθύου RFID και αναγνώστες μεγαλύτερης ισχύως, πράγμα που τις καθιστά ασύμφορες για μαζική παραγωγή. Λοιπόν, γνωρίσαμε την τροχάδη τη τεχνολογία RFID. Ας δούμε τώρα τι προβλέπεται για τη συνέχεια. Ως πολίτες λοιπόν θα κάνουμε εκτεταμένη χρήση των καρτών ή της υπεκάρτας του πολίτη. Επ' αυτού θα μας πει ο κύριος Σταυρόπουλος. Επομένως, οι συναλλαγές αυτές θα πρέπει κάπου να αποθηκεύονται για να μπορούν να επεξεργαστούν. Γιατί ποιος ο λόγος να τις έχουμε. Μέχρι σήμερα που δεν υπάρχει η νέα κάρτα συναλλαγών, αλλά πολλές και διαφορετικές, κάθε οργανισμός δημόσιος, εφορία π.χ., ή ιδιωτικός, τράπεζα, αποθηκεύει τις συναλλαγές μας στις δικές του βάσεις δεδομένων. Και προφυλάσσει αυτές τις βάσεις κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφάλειας πρόσβασης, ασφάλειας αποθήκευσης κλπ. Ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης των βάσεων δεδομένων σήμερα είναι με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης. Θα τελειώσω λοιπόν την ομιλία μου, αφού πρώτα θα αναφερθώ αναλυτικότερα στην αντίστοιχη τεχνολογία της κρυπτογραφίας, αλλά και της δίδυμης αδερφής της, της κρυπτανάλυσης. Τι είναι η κρυπτογραφία? Δεν θα κάτσω να αναλύσω δύο εξωτικά το θέμα, απλώς έτσι για να πιάσουμε το νόημα όλοι. Την ονομάζουμε ως την τέχνη της απόλυτης ασφάλειας της πληροφορίας, αυτό σε εισαγωγικά. Και αυτό γιατί κάτι το οποίο είναι κρυπτογραφημένο, ακόμα κι αν ο εισβολέας έχει αποκτήσει φυσική παρουσία και βλέπει τη βάση δεδομένων, η πληροφορία παραμένει ασφαλής εφόσον η τεχνική κρυπτογραφίας είναι άψογη. Η ερώτηση όμως είναι, υπάρχει τεχνική κρυπτογραφίας τόσο υψής της ασφάλειας που δεν παραβιάζεται? Ας δούμε τις δύο κυριότερες τεχνικές, ίσον φθηνότερες, και τους αλγορίθμους που αυτές χρησιμοποιούν. Η πρώτη είναι, υπόψη και στις δύο που αναφερθώ, ισχύει αυτό που βλέπουμε στο σχήμα. Θα τις πω πρώτα και θα εξηγήσουμε το σχήμα αργότερα. Η πρώτη λέγεται συμμετρική κρυπτογραφία και χρησιμοποιεί το ίδιο μυστικό κλειδί για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση της πληροφορίας και γι' αυτό είναι πολύ γρήγορη στη διαδικασία της μετατροπής. Δεύτερη είναι η ασύμμετρη κρυπτογραφία ή η κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, όπως λέγεται. Χρησιμοποιεί δύο κλειδιά, ένα μυστικό και ένα δημόσιο. Είναι σχετικά πρόσφατη τεχνική και το δημόσιο κλειδί χρησιμεύει για να κρυπτογραφήσουμε την πληροφορία, γιατί το ξέρουμε όλοι, αλλά η αποκρυπτογράφηση γίνεται μόνο μέσω του μυστικού κλειδιού που γνωρίζει ο κάτοχος. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί αλγορίθμους αρκετά μικρότερης ταχύτητας διαδικασίας μετατροπής. Η ερώτηση συνεχίζει. Μάλλον σας σχετίζει το σήμα για τους τύπους και τα. Λοιπόν, υποθέτουμε, εδώ που λέει αρχικό κείμενο, είναι η πληροφορία που θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε. Η διαδικασία της κρυπτογράφησης, πέραν από τον αλγόριθμο που αυτή περιλαμβάνει, χρειάζεται και ένα λεγόμενο διαμοιραζόμενο μυστικό κλειδί. Πρέπει να το έχει αυτός που κάνει την κρυπτογράφηση, αλλά πρέπει να έχει και αυτός που θα κάνει την αποκρυπτογράφηση. Όταν κρυπτογραφηθεί η πληροφορία, είναι σε φάση
που δεν διαβάζεται. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει νόημα. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να παραμείνει κρυφή. Εδώ βλέπετε η λέξη ελευθερία, με μια κατάλληλη λιτογράφηση, βγαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το κρυπτογραφημένο κείμενο, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης, χρησιμοποιώντας ή το ίδιο κλειδί, αν είμαστε στη συμμετρική κρυπτογράφηση, ή το μυστικό κλειδί, αν είμαστε στην ασύμμετρη. Και λογικά, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουν κάνει κάποια χαζομάρα, θα επανακτήσουμε το αρχικό μας κείμενο. Αυτή είναι με πολύ απλά λόγια η κρυπτογράφηση. Υπάρχει ασφάλεια? Πριν πω απάντηση, θα σας πω την, όπως σας το υποσχέθηκα, για την κρυπτανάλυση, το δίδυμο αδερφάκι της κρυπτογράφησης. Ο τελικός σκοπός της κρυπτανάλυσης είναι να βρει τις αδυναμίες της χρησιμοποιηθής κρυπτογραφικής τεχνικής και να μπορέσει να ξεκλειδώσει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και άρα να έχει πλήρη πρόσβαση στη βάση των δεδομένων. Ο Claude Shannon απέδειξε ότι υπάρχει όντως κρυπτογραφική τεχνική που είναι απαραβίαστη. Όμως, πρέπει να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις όσον αφορά το κείμενο μυστικό κλειδί που θα χρησιμοποιήσουμε. Ποιες είναι αυτές? Πρέπει να είναι μεγάλο μεγέθους, προσέξτε, τουλάχιστον ίσου ή μεγαλύτερου με το κείμενο που θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε. Δηλαδή, αν έχουμε να κρυπτογραφήσουμε κάποια μεγαμπάιτ πληροφορίας, χρειαζόμαστε και τα αντίστοιχα μεγαμπάιτ του μυστικού κλειδιού. Το κλειδί πρέπει να είναι πραγματικά τυχαίο ως προς το περιεχόμενο του, δηλαδή να μην το έχουμε πάρει από κάπου γνωστό, πρέπει να το έχουμε δημιουργήσει όχι εμείς με κάποιον αλγόριθμο ή με κάποιον φυσικό τρόπο. Κβαντομηχανική, θα δούμε. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία και μόνη φορά και οπωσδήποτε να μείνει κρυφό από τον επίδοξο επιτιθέμενο. Όπως καταλαβαίνετε, οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να τηρηθούν, μιας και οι κυβερνώντες, εθνικοί και παγκόσμιοι, από ό,τι φαίνεται, θα θελήσουν να διατηρήσουν τα κρυπτογραφημένα προσωπικά στοιχεία μας, τις συναλλαγές μας κλπ, για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο επεξεργασίας γίνεται. Για λόγους ασφαλείας θα μας πούν, για λόγους τρομοκρατίας, για λόγους εξυπηρέτησης, πάτε ό,τι θέλετε. Προσοχή τώρα. Οποιαδήποτε τεχνική κρυπτογραφική μέθοδος και αν χρησιμοποιηθεί, χωρίς να τηρηθεί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, το μυστικό κλειδί μπορεί να σπάσει δοθέντως. Πρώτον, ικανού χρόνου και δεύτερον, ικανής υπολογιστικής ισχύως, χρησιμοποιώντας την επίθετο της καταμέτωπων επίθεσης. Η ξενική ονομασία είναι brute force method. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού της ασφάλειας μιας βάσης δεδομένων. Δεν υπάρχει τρόπος, δεν μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή. Και αυτό πρόσφατα επιβεβαιώθηκε και από την ίδια τη διευθύντρια της NSA, την Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις που ο επόμενος ομιλητής, κ. Αδαμόπουλος, θα αναφέρει. Αυτά και να σας πω, και να σας πω να σας πω. Ευχαριστούμε τον Φώτη Κωνστάκη, γιατί μας εισήγαγε σε ένα περίπτωτο κόσμο. Έδωσε την τεχνολογική διάσταση του προβλήματος αυτής της μηχανογραφημένης δικτατορίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με πιο απλά λόγια, ο κ. Κωνστάκης κατέληξε με ποιο τρόπο οδηγούμεθα σε μια μηχανογραφημένη δικτατορία άνευ ιστορικού προηγούμενου. Οδηγούμεθα στην απροσωποποίηση και αντιμετωπίση των ίδιων των πολιτών μέσω της αλόγησης της καταγραφής πάσης φύσης προσωπικών στοιχείων σε βάση δεδομένων που θα διαδράζονται διακριτικά. Αλλά όπως είπε ο τέλος, θα τα ξέρουμε αυτή και δεν τα ξέρουμε αυτή.